δήμαρχοι, μάθημες που για πολλές ώρες υπάρχουν πολλές φορές και εντάσεις με εργαζόμενους. Είτε είναι διοικητικοί, είτε είναι στην καθαριότητα, είτε είναι στο πράσινο. Και το κάνουμε αυτό άρα. Το κάνουμε γιατί δουλεύουν αυτοί οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις μας ή στις δουλειές μας ή στο σπίτι μας. Εμείς έχουμε αγωνία να προχωρήσουν τα θέματα του Δήμου. Ενοχλούμεθα αφάνταστα όταν η κοινωνία και κατ' ιδίω αλλά και δημόσια στρέφεται εναντίον των εργαζομένων στους Δήμους ή γενικότερα στο δημόσιο, λέγοντας ότι είναι τεμπέλιδες, ότι είναι έτσι, είναι αλλιώς. Όταν παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε στο Γαλατάκι μου πανεπιστημίες μέρες, πήγαν και καθόλου εκεί πέρα, 500 μέτρα, 7 εργαζόμενοι κάνουν αυτό. Και βεβαίως υπάρχουν και έντονοι διάλογοι. Αυτά που αναφέρονται βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με έντονους διαλόγους. Τώρα επιλέξατε να φέρετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω την αίσθηση, κύριε Κοντώση, ότι έχετε μείνει από πολεμοφόρους. Όταν φέρνετε τώρα το θέμα ενός συμβάντος τέρμα κολλιάτου στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν βλέπετε κανένα θέμα μεγάλο που απασχολεί το Δήμο, ίσως έλεσα έτσι, λέτε ότι θα πάμε καλά και το μόνο πρόβλημα είναι η συμπεριφορά και πρέπει να διορθωθούμε. Όμως κάνετε λάθος. Είπατε ενώ εργαζόταν. Σας λέω κάτι. Ότι δεν εργαζόταν. Πληρωνόταν για να εργάζεται. Δεν εργαζόταν. Πληρωνόταν για να εργάζεται. Και στην αναφορά του Δημάρχου να ανέβει στο Μιχάλη με να δουλέψει, αρνήθηκε. Έχετε ακούσει πάλι εσείς τέτοιο θράσος. Αρνήθηκε. Η δε αντικείμενη αναφορά γιατί εγώ στο συγκεκριμένο χώρο είμαι κάθε μέρα εκεί κάτω. Είστε και εσείς εκεί πέρα, στην δουλειά σας. Λέω το γιατί κάνατε, δεν από το πρωί δουλεύετε το. Τι κάνατε το πρωί. Εγώ ήρθα και χθες εδώ. Η κατάσταση ήταν αυτός ο σωρός είναι μαζεμένος εδώ. 4-5 κυβικά. Τα υπόλοιπα ήταν και από χθες διαμορφωμένα. Και τι κάνουμε εκεί, ξέρετε, δεν είναι βασικά δικό μου. Με αντιπροσωπικές παρεμβάσεις σε ιδιοκτήτες παρακείμενων εγκαταλειμμένων οικοπαίδων, όσο τα έχουν χρησιμοποιήσει, να τα αξιοποιήσει ο Δήμος, παλεύουμε εκεί, για τις ανάγκες στάθμευσης της περιοχής. Να μην παρκάρουμε πάνω στην ανάπλαση, οι κάτοικοι, φωτίσαμε το οικόπεδο αυτό, να το διαμορφώσουμε, να στρέψουμε και λίγο χαλίκι, να παρκάρουμε εκεί. Να μην παρκάρουμε πάνω στην ανάπλαση, τόσο λίγο καιρό θα βγουν τα παιδάκια της γειτονιάς να παίξουν εκεί και να χαρούν και εμείς να περπατήσουν. Αυτό κάνουμε εκεί. Δεν δουλεύω εγώ για κανένα προσωπικό όφελος εκεί πέρα. Και την άλλη μέρα έμαθα, έκανε σε αναφορά στον προϊστάμενο, σε ένα προϊστάμενο του, λέει και να μας δώσει κατά, λέει, γιατί δεν είναι δικό τόσο χώρος, λέει. Λέω, αν δουλεύω εγώ εκεί. Και έχουμε φτάσει λοιπόν, δώσει τόσο τους τάρους εσείς λοιπόν, να άλλη φορά, να δούμε όχι μόνο στον Δήμαρχο, να μας λένε ότι στέλνουμε και το μισθό στο σπίτι, στο τέλος. Έτσι, να στέλνουμε το μισθό στο σπίτι. Λοιπόν, αυτά. Αυτά έτσι μια που προφέρατε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ λοιπόν θα λέω ξεκάθαρα ότι αυτός είναι ο πραγματικός. Έτσι εκεί. Εγώ θέλω πολλές φορές και το κάτι παραπάνω. Αρκούμε να κάνουν το καθήκον τους υπάλληλοι. Επιβραβεύω να ξέρετε δεκάδες κάθε μέρα. Επιβραβεύω δεκάδες. Έχω μάθει και τον τρόπο να επιβραβεύω. Έτσι. Αλλά και κάποιες μειοψηφίες στο Δήμο που θέλουν σ' όλοι και καλά να μην δουλεύουν και να πληρώνονται, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Θα βρεθεί δουλειά που θέλουν δεν θέλουν